Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας για το επόμενο δίωρο, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε την πολυπίκυλη επικαιρότητα. Σας καλημερίζουμε σήμερα μαζί με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιώργο Χατζηθεοδόρου, με τον οποίο θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής. Καλημέρα κύριε Χατζηθεοδόρου. Καλημέρα κυρία Οικονόμου, καλή εβδομάδα σε όλους μας και στους ακροατές μας. Το ελπίζουμε πραγματικά, γιατί έχουν δημιουργηθεί συνθήκες δυστοπικού περιβάλλοντος το τελευταίο διάστημα, κύριε Χατζηθεοδόρου. Και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να προσπαθείς να βρεις ισορροπίες μέσα σε μια κατάσταση κυριολεκτικά ανισόρροπη. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Επιτρέψτε μου να κάνω το εξής ερώτημα, κύριε Χατζηθεοδόρου. Το κόμμα βρίσκεται σε μια εγρήγορση το τελευταίο διάστημα. Έχουμε επισκέψεις στελεχών, συνεχίζεται αυτή η επισκεψιμότητα, αυτές οι περιοδίες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Διαπιστώνετε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πρόορες εκλογές? Ξεκινώντας λοιπόν από την κίνηση του κόμματος, νομίζω ότι το έχουμε δηλώσει εδώ και καιρό αυτό, ότι πράγματι εμείς αλλάζουμε, προχωράμε, είμαστε εν κινήσει έτσι κι αλλιώς, όλο αυτό το τελευταίο, από το Σεπτέμβριο και μετά θα έλεγα, με τις αλλεπάλληλες επισκέψεις που γίνονται όχι μόνο στην Ξάνθη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, με τις επισκέψεις που είχαμε και των κύριων Χαρίτση, Παπά, Δούρου, και βέβαια συνεχίστηκαν και πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις με φορείς σε όλη την περιφέρεια. Είχατε μία και την Παρασκευή. Και είχαμε μία, η τελευταία τηλεδιάσκεψη πράγματι έγινε την Παρασκευή, με την παρουσίαση του δικού μας πορίσματος αυτής της περιβόητης διακομματικής επιτροπής που ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο και θα ολοκλήρωνε το έργο της στους 6 μήνες, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι ώστε να δείξουμε, και ήταν και καλεσμένοι και φορείς και του τόπου μας και της περιοχής μας, να δείξουμε τη διαφορετική πρόταση για το τι σημαίνει για μας ανάπτυξη. Και ήταν στην παρουσίαση και ο κύριος Κατρούγκαλος και ο κύριος Λαμπριανίδης Λόης, ο οποίος ήταν και ο αρχιτέκτονας όσον αφορά το κομμάτι του αναπτυξιακού αυτού προγράμματος που προτείναμε εμείς. Και βέβαια η επίσκεψη που έγινε Τετάρτη και Πέμπτη του Σταύρου του Αραχοβίτη, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα θέματα της περιοχής που είναι πολύ σημαντικά και μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα. Με επισκέψεις, δεν είναι απλώς σημαντικά, είναι θέματα ανάπτυξης. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο, έτσι. Πώς ξαφνικά δημιουργήθηκε μια αδύρυτη ανάγκη άμεσα να λειτουργήσει η παραγωγή, άμεσα. Ναι, μόνο που άμεσα δεν μπορεί να λειτουργήσει η παραγωγή, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, μόνο που τελευταία στιγμή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται σχεδιασμό, χρειάζεται ένα τεράστιο πρόγραμμα. Κάτι που για τον κύριο Μητσοτάκη προφανώς δεν ισχύει. Έτσι λοιπόν η επίσκεψη του κυρίου Ραχοβίτη ήταν εδώ πολύ σημαντική, γιατί συναντήθηκε με όλους τους φορείς. Επιλέξαμε να είμαστε έξω στο πεδίο και όχι σε μια κλειστή σύσκεψη μόνο κάποιων ανθρώπων ή μόνο κομματικών, αλλά βγήκαμε έξω, επισκεφθήκαμε μια μεγάλη μονάδα παραγωγής κρέατος, την ξέρουμε όλοι, το Απόστολο του Παπαδόπουλου, και ευχαριστούμε και ξανά πάλι δημόσια για την υποδοχή που μας έκαναν εκεί. Επισκεφθήκαμε στάβλους ανοιχτούς στη Γεννησαία του κυρίου Γούλα, μιλήσαμε με τους αλληλείς στο Πορτολάγο, στους κτηνοτρόφους και παραγωγούς εκεί ελαιολάδου. Ήταν λοιπόν μια πολύ γεμάτη επίσκεψη, νομίζω ακριβώς εκεί που χρειάζεται σήμερα να δείξουμε τι διαφορετικό είναι αυτό που προτείνουμε εμείς. Και βέβαια αυτό θα συνεχιστεί και αύριο με την επίσκεψη της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλου, της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργού και υπεύθυνη τουρισμού για την περιοχή μας, και πάλι με στοχευμένες τέτοιες επισκέψεις και ενέργειες. Και να σας πω ότι αύριο, μια που το θέσαμε τώρα και αρχίζουμε με αυτό, ότι αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Εμπορικό Σύλλογο, θα συναντηθεί με τους ξενοδόχους, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Μωραΐτη, με τον Αντιπεριφερειάρχη. Παραγωγική φορείς δηλαδή θα βρεθούν. Βεβαίως. Και το απόγευμα στις 5 η ώρα θα υπάρχει μια συνάντηση των φορέων
που έχουν σχέση με τον τουρισμό στη Σταυρούπολη και μάλιστα στο χώρο του Δασταρχείου, που εκεί θα γίνει και μια παρουσίαση στην αίθουσα του Δασταρχείου, από το Δασταρχείο, για το τι έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή, το έργο που πραγματικά προσφέρει πάνω εκεί και πόσο σημαντικό είναι για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Και το βράδυ θα κλείσουμε με μια πάλι συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων που θα γίνει στο Χατζηδάκιο το βράδυ στις 8. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι πλέον να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες, με τους παραγωγικούς φορείς, για το τι ακριβώς εμείς λέμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει, να ανταλλάξουμε ιδέες, γιατί πάμε σε ένα συνέδριο τον επόμενο μήνα που θέλουμε όλα αυτά τα πράγματα να τα εντάξουμε και μέσα στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα, που από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ γρήγορα θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ήδη σε αποδρομή, νομίζω θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί είμαστε είναι σε αποδρομή? Για τις εκλογές, και βέβαια θα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις τύχες της χώρας, όπως το κάναμε και το 2015, σε εκείνες τις πολύ δύσκολες στιγμές, να το ξανακάνουμε πάλι. Να ρωτήσω το εξής, και γιατί ξεκίνησα με αυτό το ερώτημα, να το επισημάνω έτσι λίγο, κύριε Χατζη Θεοδόρο, να το επεξηγήσω μάλλον καλύτερα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι βρίσκονται σε μια εγρήγορση εκλογική τα κόμματα. Αλλά η περίοδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσκολη. Αυτό είναι μια αλήθεια. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι έχουμε. Απαιτεί σταθερότητα, αυτό εννοώ. Όπως βλέπετε λοιπόν, όμως, για να υπάρξει σταθερότητα θα πρέπει να υπάρχει και μια κοινωνία η οποία θα είναι ζωντανή, η οποία θα μπορεί να πατήσει τα πόδια της. Εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνία η οποία υποφέρει, και ξεκινώντας λοιπόν από τις καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ενέργεια, ας πούμε, που ουσιαστικά έχει αφήσει την κοινωνία, την οικονομία, τους πολίτες στο έρημο της κρίσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το βιώνουμε όλοι, ανοίγοντας τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή του φυσικού αερίου. Τι έπρεπε να γίνει κατά την άποψή σας? Εσείς μιλάτε για μειώσεις φόρων. Να δούμε γιατί έγινε όμως αυτό. Γιατί έγινε? Αυτό είναι, νομίζω, όχι γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο 20 ημερών, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επιδεινώνει ο πόλεμος. Ο πόλεμος σαφέστατα επιδεινώνει, όμως η βίαιη απολιγνητοποίηση, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και των ηλεκτρικών δικτύων και η δέσμευσή μας ουσιαστικά από το φυσικό αέριο, νομίζω ότι ουσιαστικά τι έκαναν, αποδόμησαν όλη αυτή την ενεργειακή στρατηγική που είχε η χώρα μας. Και ουσιαστικά μας έφεραν σε ένα αδιέξοδο και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πολύ πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Θεωρώ ότι η τεράστια απουσία που είχαμε από τον έλεγχο της αγοράς για όλη και την ενέργεια, η τεράστια εχθροκέρδεια και το ξεπούλημα των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που είχαμε, νομίζω ότι όλα αυτά οδήγησαν στην εικόνα που σήμερα έχουμε στην ενέργεια. Και βέβαια έχουμε εδώ έναν κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ουσιαστικά κάνει τον ανήξερο και είναι αυτός ο οποίος κάνει τις προτάσεις για μείωση του φυσικού αερίου που τελικά αποδέχτηκαν. Έχουμε γίνει περίγελος της Ευρώπης, κυρία Οικονόμου, και δυστυχώς το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, εκτός μόνο από τους κατοίκους. Η απολιγνητοποίηση δεν είναι θέση, κύριε Χατζη Θεοδόρου. Η απολιγνητοποίηση είναι ευρωπαϊκή θέση. Είναι κατεύθυνση της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πείτε βεβαίως. Πολύ καλά κάνετε. Όχι στον ορίζοντα που το θέτει η ελληνική κυβέρνηση. Ακριβώς. Μοιάζει να βιάζεται. Αλλά είναι κατεύθυνση ευρωπαϊκή. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό, κυρία Οικονόμου, και νομίζουμε όμως ότι το 2023 είναι τόσο κοντά που δεν έχει τη δυνατότητα η χώρα να απεξαρτηθεί εντελώς από το λιγνίτι. Βλέπουμε ότι εμείς αγοράζουμε σήμερα ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία παράγει ρεύμα από το λιγνίτι, ενώ εμείς έχουμε λιγνίτη και προτιμούμε να αγοράσουμε ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία που το παράγει με λιγνίτη. Αντιφατικά πράγματα. Η Γερμανία λοιπόν, η οποία ουσιαστικά βασίζεται στο φυσικό αέριο το οποίο παίρνει από τη Ρωσία σήμερα και στην πυρηνική ενέργεια η οποία έχει, βάζει τον πύχη πολύ πιο μακριά. Λέει από το 2030 και μετά. Έχετε δίκιο. Στην απολιγνητοποίηση. Ακριβώς. Και εμείς λοιπόν η Ελλάδα το 2023, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, βάλαμε τον πύχη τόσο ψηλά. Αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά επένδυση η Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανεμογεννήτριες. Η επένδυση αυτή λοιπόν τι είδαμε, ότι τι έφερε τελικά? Τεράστιες αυξήσεις, εσχροκέρδεια και ξεπούλημα της ΔΕΗ. Αυτό που ήθελε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, και πράγματι έχει και ο άνθρωπος έχει και δίκιο, δηλαδή το είπα από πριν. Νομίζω ότι έχουν και ευθύνες και οι πολίτες. Δεν το συζητώ αυτό. Ότι ξέραμε ότι αυτό θα γίνει. Ότι ο άνθρωπος θα έρθει και θα ιδιωτικοποιήσει και τη ΔΕΗ και το νερό κτλ.
Νομίζω όμως ότι δεν είχαν καταλάβει οι πολίτες τα ψέματα τα οποία έλεγε ο κ. Μητσοτάκης και η ρύθμιση της αγοράς κτλ. Ο καταστροφέας κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ξεπούλησε την Ολυμπιακή, δεν είναι τυχαίο που πήρε ξανά τώρα τη θέση αυτή τη συγκεκριμένη για να ξεπουλήσει πάλι ουσιαστικά τη ΔΕΗ και αργότερα την καινούρια του θέση ως Υπουργός Εργασίας να ξεπουλήσει και τις λογικές συμβάσεις εργασίας και βλέπουμε τέλος πάντων την καταστροφή στην εργατική νομοθεσία. Όλα αυτά λοιπόν εδώ είναι ένα τεράστιο μείγμα καταστροφικό για την κοινωνία. Άρα λοιπόν για ποια σταθερότητα μιλάμε και για ποια ανάπτυξη. Και βλέπουμε το πολύ πολύ ωραίο που είδαμε το Φλεβάρι, το 7,2% του πληθωρισμού. Έχουμε να δούμε χρόνια τέτοιο πληθωρισμό, κύριε οικονόμου. Και από ό,τι λοιπόν λένε οι οικονομολόγοι, θα φτάσουμε μάλλον στο τέλος του έτους με έναν πληθωρισμό γύρω στα 15%. Γύρω στα 14, λοιπόν, κάτι. Αυτή είναι η γενική εκτίμηση, αλλά ας μην προτρέχουμε. Θα πράγματα δυσίωνα, με έναν πόλεμο μπροστά μας, με μια τέτοια αλλοπρόσαλη πολιτική, νομίζω ότι αυτό θα είναι το δεδομένο. Άρα λοιπόν τι κάνει με πληθωρισμό πάντως 14,5%, οι μισθοί που υπάρχουν στην Ελλάδα θα είναι αδύνατο να κρατήσουν τον μέσο Έλληνα όρθιο. Αδύνατο. Ακριβώς έτσι. Και βλέπουμε, λοιπόν, εάν φτάσουμε σε αυτές τις εκτιμήσεις, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουμε, κύριε Χατζηδάκη. Με τις ευχές, κύριε οικονόμου, νομίζω δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μιλάω για ευχές, γι' αυτό είπα ευχόμαστε. Είπα έτσι. Πιστεύουμε, μέτρα χρειάζονται εδώ. Ακριβώς, μέτρα χρειάζονται, τα οποία δεν βλέπουμε. Έτσι. Και εμείς έχουμε να προτείνουμε μέτρα και το προτείναμε αυτό εδώ και πολύ, πολύ καιρό πριν. Και για τη ΔΕΗ, αλλά και για τη ΛΑΡΚΟ. Βλέπουμε το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Ένα νικέλιο το οποίο αυξάνεται η τεράστια τιμή του και η ζήτησή του και εμείς σήμερα ξεπουλάμε τη ΛΑΡΚΟ γιατί μέσα στη ΛΑΡΚΟ θέλουμε να βάλουμε ιδιότητες και μάλιστα θέλουμε να βάλουμε και τον πεθερό του κυρίου Γεραπετρίτη. Εμείς προτείναμε πράγματα που δεν είναι φοβερά. Δηλαδή να πω 2-3 πραγματάκια έτσι. Το πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, ας πούμε, και του φυσικού αερίου. Και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Αυτό γιατί δεν το κάναμε. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Την άμεση μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής. Βλέπουμε ανθρώπους σήμερα που πραγματικά υποφέρουν. Υποφέρουν με τις τεράστιες αυξήσεις του 35 και 40% στα τρόφιμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται να αγοράσουν δεύτερο καρβέλι ψωμί. Και βέβαια η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Πώς λοιπόν το κάνανε άλλες χώρες και εμείς δεν τα καταφέραμε, κύριε οικονόμου. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηδάκη. Γιατί επειδή πλαφών στις αυξήσεις του λογαριασμού του ρεύματος. Ναι, στη Γαλλία. Και θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα στη Γαλλία πάλι για το ρεύμα σήμερα. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε Γαλλία, δυστυχώς δεν είμαστε ούτε καν Κύπρο, γιατί το κάνει και Κύπρος. Ωραία. Μείωσε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τους φόρους στα καύσιμα. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ναι, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αλλά προσέξτε να δείτε. Ούτε η Κύπρος έχει το δικό μας έλλειμμα, ούτε η Γαλλία έχει το δικό μας έλλειμμα. Και μπορεί τα μνημόνια να τελειώσαν, κύριε Χατζηθεοδόρου, αλλά το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι ο δημοσιονομικός χώρος της Ελλάδας ελέγχεται και επιτηρείται από τους δανειστές διαρκώς. Κυρία οικονόμου, εγώ θα συμπληρώσω σε αυτό που είπατε για την Κύπρο πριν από λίγες μέρες. Το ίδιο έγινε και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία που ανακοίνωσαν τη μείωση του. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν μειωθεί. Την τιμή τη διαμορφώνουν οι διεθνείς τιμές και οι φόροι. Και οι φόροι. Προσέξτε όμως τώρα, κύριε οικονόμου, είπατε κάτι για το δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο εμείς τον αφήσαμε ανοιχτό για τα επόμενα 15 χρόνια, ένα καθαρό δημοσιονομικό χώρο, πολλές φορές τα έχουμε πει μαζί, και βέβαια υπάρχει, μην το ξεχνάμε αυτό, και η ρήτρα διαφυγής. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει στο να κάνουμε εμείς σχεδιασμούς τέτοιους, έτσι ώστε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Δεν θα μας ζητήσει κανείς τίποτα, κύριε οικονόμου, αυτό το πράγμα το ότι εμείς ελεγχόμαστε. Ναι, ελεγχόμαστε, σίγουρα. Είμαστε υπό επιτήρηση ακόμα. Πάντα ήμασταν. Και πάντα θα είμαστε όταν δεν έχουμε σοβαρή πρόταση απέναντι σε αυτό. Αυτό που κερδίσαμε το 18 όμως, δυστυχώς, δεν το εκτιμήσαμε σωστά. Το ότι αφήσαμε γεμάτα ταμεία 37 δισεκατομμύρια, επίσης δεν το εκτιμήσαμε σωστά. Και βλέπουμε σήμερα τα 7 ταμεία αφήσαμε, ταμεία αφήσαμε γεμάτα, κύριε Χατζηθεοδόρου, έλλειμμα δεν μειώσαμε. Ταμεία αφήσαμε, μιλάτε για το μαξιλαράκι, για τον μπάφερ, αλλά έλλειμμα μειώσαμε. Θέλω να ακουστεί αυτό. Ναι. Τα 7 δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων στα 2 χρόνια η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι πραγματικά σκάνδαλο. Νομίζω ότι το έλλειμμα αυτό που λέτε δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Η Γερμανία χρωστάει 2-3. Το ίδιο κάνει και η Ιταλία. Από τη στιγμή όμως που όλος ο πλανήτης χρωστάει κάτι 3 στο σύμπαν, κύριε. Σύμφωνοι, δεν ελέγχονται. Άρα, λοιπόν, για τα έλλειμματά τους αυτές οι χώρες. Νομίζω ότι μπορούμε και αποπληρώνουμε αυτά τα οποία χρωστάμε
Ο δημοσιονομικός χώρος, αυτό που είπαμε πριν τις 15 ετίες που βάλαμε μπροστά, ήταν ξεκάθαρος. Τα 37 δισεκατομμύρια που αφήσαμε εκεί η παρακαταθήκη είναι για να είμαστε ασφαλείς στις αγορές και βλέπουμε τα επιτόκια τα οποία δανειζόμασταν εμείς τότε και αυτά που δανείζονται σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν στην οικονομία, που ξέρετε είναι ένα τεράστιο παιχνίδι αυτό το οποίο γίνεται, φάνηκε εδώ λοιπόν ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Όμως ήρθε μια κυβέρνηση ανίκανη, μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά έχει υπογράψει συμβόλαια για το τι θα παραδώσει, και εδώ εγώ θέλω να καλέσω τον κάθε έναν από που είναι απέναντι σε αυτό εδώ να έρθει να μας πει και να μιλήσουμε για το τι έγινε στην οικονομία, τι έγινε στην παιδεία, τι έγινε στην υγεία. Όποιος θέλει, εγώ καλώ πραγματικά με πολύ καλή διάθεση να κάνουμε ένα debate στην Ξάνθη, στο δικό σας ραδιόφωνο, να έρθει κάποιος εδώ από τη Νέα Δημοκρατία ή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και να μας βάλει και να μας αντιπαραθέσει τα στοιχεία. Τι παραλάβαμε εμείς, τι αφήσαμε και τι σήμερα υπάρχει. Και μπορούμε να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για το νοσοκομείο της Ξάνθης, για τα σχολεία της Ξάνθης, για ό,τι θέλετε. Τους καλώ και τους προκαλώ. Όποιος θέλει και όποιος μπορεί και μπορεί να ανταχθεί απέναντι σε αυτά τα στοιχεία, εμείς είμαστε έτοιμοι να τα αντικρούσουμε. Θεωρώ λοιπόν, κυρία Οικονόμου, ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Σίγουρα το περιβάλλον είναι πάρα πολύ κακό γύρω μας. Σίγουρα φαίνεται μια Ευρώπη με τεράστια ελλείμματα ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, Ρωσία και Αμερική. Φάνηκε ότι έχουμε μια λίγη Ευρώπη, δυστυχώς, γιατί δεν έχουμε σημαντικούς ηγέτες στην Ευρώπη και δεν αναφέρουμε μόνο στο δικό μας ηγέτη. Λοιπόν, και νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Μάλιστα. Ναι, να πούμε ότι δεν συμφώνησαν καν στην έκδοση ευρωομολόγου για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή αυτή κρίση, έτσι, δηλαδή. Μια λίγη Ευρώπη. Μια λίγη Ευρώπη, δυστυχώς. Και τώρα, ξέρετε, μια που είπαμε για τη ΔΕΗ, θυμήθηκα όλο αυτό το που πληρώνουμε σήμερα, την κιλοβατόρα και τη βενζίνη τόσο ακριβά. Θυμήθηκα τις αυξήσεις και τα μπόνους των Golden Boys της ΔΕΗ. 360.000 το χρόνο παίρνει ο κύριος Τάσος, που είναι υπεύθυνος της ΔΕΗ, πρόεδρος, τι είναι. Και βγάζει και δικό του μπόνους για τον εαυτό του 60.000 προχθές και 55.000 στα στελέχη του τα διευθυντικά, που από 40 γίναν 250. Κύριε Οικονόμου, αυτό είναι σκάνδαλο. Εάν πραγματικά η δικαιοσύνη μπορούσε να λειτουργήσει γρήγορα και άμεσα, κάποιοι έπρεπε να πάνε φυλακή. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό εδώ. Όταν ο μισθός δεν αυξάνεται, όταν πραγματικά δυσκολεύεται ο νοικοκύρης ο απλός να βγάλει το μήνα. Είπαμε, φτάσαμε στο σύνδρομο των 19 ημερών. Τα λεφτά τελειώνουν στις 19 μέρες. Τι κάνουμε τις υπόλοιπες? Τι κάνουμε? Αλλά θεωρώ όμως ότι το κάθε στέλεχος και το κάθε Golden Boy δεν έχει κανένα πρόβλημα με τέτοια ποσά που παίρνει. Πραγματικά αυτά είναι τραγικά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα βέβαια άρχισε να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οι δημοσκοπήσεις δεν βοηθούν και γι' αυτό βλέπετε ότι. Κοιτάξτε, η ακρίβεια θα παίξει το σημαντικότερο ρόλο. Βεβαίως. Έχει καταπιεί την πανδημία. Βεβαίως. Παρακολουθούμε βεβαίως τις δραματικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και όλοι φυσικά ανησυχούμε, αλλά είναι οι επιπτώσεις εκείνες οι οποίες κάνουν την δική μας καθημερινότητα όντως πολεμική. Δηλαδή είναι μάχη του να μπορέσει να βγάλει μια οικογένεια μισθό του μήνα της πλέον. Ακριβώς. Και αναμένουμε και αυξήσεις ανακοινώθηκαν από την Ομοσπονδία Αρτοπιών στο ψωμί λόγω της αύξησης της τιμής. Ναι, κάνουν λόγο για 7 έως 9% ανατιμήσεις καθημερινά τις τελευταίες ημέρες τα άλευρα. Ακριβώς. Απίστευτη κατάσταση, δηλαδή. Δεν θυμάμαι να την έχουμε ξαναζήσει ούτε στα χρόνια των μνημονίων αυτή την κατάσταση. Όχι, κύριε Οικονόμου. Αυτό που σας είπα προηγουμένως για το 7,2% για το Φεβρουάριο είναι ένα ρεκόρ 26 χρόνων. Ναι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Είχαμε μπει σε μια κανονικότητα, προσπαθήσαμε να βάλουμε τη χώρα σε μια κανονικότητα και ήρθανε τώρα εδώ και τα διέλυσαν όλα και τα κατέστρεψαν όλα. Πείτε μου εσείς, αν εγώ δεν... Πώς θα μπορούσε να το φρενάρει, κύριε Χατζηθεοδόρου, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει? Πώς θα μπορούσε να το φρενάρει? Τα πράγματα ακουγόντουσαν και πριν, πώς θα βγούμε από τα μνημόνια και πώς θα γίνει. Εμείς λοιπόν αποδείξαμε ότι το 2018 καταφέραμε λοιπόν να υπογράψουμε ένα δύσκολο μνημόνιο σίγουρα των 5 δισεκατομμυρίων τότε. Καταφέραμε όμως να βάλουμε τη χώρα από εκεί και καταφέραμε να αφήσουμε και 37 δις. Όλα γίνονται, κύριε Οικονόμου, είναι θέμα πολιτικών. Τα νοσοκομεία, όταν τα παραλάβαμε, κύριε Οικονόμου, το δικό μας νοσοκομείο, σας πω, το δικό μας νοσοκομείο είχε 4 εκατομμύρια ταμείο μείων. 4 εκατομμύρια χρέη. Όταν λοιπόν το παραδώσαμε το νοσοκομείο, είχε πλεόνασμα στο ταμείο του
Και μάλιστα είχαμε κάνει και προσλήψεις επικουρικών γιατρών, όχι μονίμων δυστυχώς, το τονίζω, όχι μονίμων. Αυτό είναι αποτρεπτικό, γιατρών, αποτρεπτικό όμως είχαμε λόγω σώσει μνημονίων. Το νοσοκομείο. Το είχαμε σώσει, κύριε Οικονόμου, και είχαμε φτάσει και στο παραπέντε να αγοράσουμε και τον μαγνητικό τομογράφο, ο οποίος κόστιζε 900 χιλιάρικα και με πρόγραμμα και εγκεκριμένο όλο, και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και είπε όχι, δεν το θέλω. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το νοσοκομείο μας, τι γίνεται, κέντρο υγείας. Βλέπετε τι συμβαίνει σήμερα εκεί. Βλέπετε τι συμβαίνει. Για να κάνεις μια επέμβαση προγραμματισμένη, θέλεις τουλάχιστον 2 χρόνια. Εγώ μιλάω με τους γιατρούς μέσα, τουλάχιστον 2 χρόνια. Που δεν το είχαμε αυτό το πρόβλημα. Το κάναμε, κύριε Οικονόμου, και θέλουμε δεν θέλουμε να το πιστέψουν κάποιοι, εμείς το καταφέραμε. Άρα δείξαμε ότι υπάρχει τρόπος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα Golden Boys, τα δικά μας, δεν ήταν Golden, ούτε καν Χάλκινα ήταν, κύριε Οικονόμου. Έπαιρναν το μισθό που έπρεπε να πάρουν. Σαν υπάλληλοι εκεί για να υπηρετήσουν την πατρίδα. Αυτό ακριβώς κάναμε. Υπηρετήσαμε την πατρίδα. Σταματήσαμε τις πατάλες, νοικοκυρέψαμε λοιπόν τα δημόσια ταμεία και ανταποκριθήκαμε λοιπόν στα δύσκολα. Και μην ξεχνάτε ότι το πρώτο πράγμα που κάναμε το 2015 ήταν να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Όταν οι κύριοι Γεωργιάδες και τα λοιπά υπέγραφαν τότε στο Κελπνό 14,5 ευρώ τη μερίδα τις φακές, εμείς, κύριε Οικονόμου, σώσαμε τη χώρα. Βάλαμε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους ανασφάλιστους στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κόψαμε το 5 ευρώ από τα νοσοκομεία. Σήμερα λοιπόν αυτά τα πράγματα βλέπετε ότι έχουν αντιστραφεί εντελώς. Όλα περνάνε στους ιδιώτες, τα πάντα ιδιώτες. Και νομίζω ότι πλέον ο κόσμος το κατανοεί και το καταλαβαίνει. Μα το βλέπει στην τσέπη, το βλέπει πως ζει. Άρα λοιπόν οι δημοσκοπίες αυτές που βλέπουμε λοιπόν από τα συστημικά μου ΜΕΤ, τα οποία τα ήστηκαν πάρα πολύ καλά όλο το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι πλέον δεν πιάνουν τόπο. Πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθούμε στις κάλπες και νομίζω ότι εκεί θα είναι η μεγαλύτερη δημοσκόπηση. Εμείς το βλέπουμε άλλωστε και όταν βγαίνουμε έξω. Και ξέρετε, όταν η ΧΗ, είδατε και στις περιοχές αυτές που ήταν πολύ άσχημο αυτό για να πρωθυπουργό, όταν η ΧΗ στο όνομά του το τραγούδι αυτό από την Ξάνθη μέχρι την Πάτρα για έναν πρωθυπουργό, πραγματικά είναι πάρα πολύ οδυνηρό να το ακούει κανείς. Δεν χαιρόμαστε όταν ακούμε τέτοια πράγματα. Λυπόμαστε και ντρεπόμαστε γιατί αυτό ακούγεται και έξω. Και αυτό δεν είναι καλό για μας. Κύριε Χατζηθεοδόρου, εστιάσατε και νομίζω ορθώς πράξατε πολιτικά στο κομμάτι εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε, γιατί το ζούμε, άμεσα να μας επηρεάζει σε κοινωνικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά όμως όλη αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κατάσταση δεν ξέρω, μακάρι να αποκλιμακωθεί. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε με τον κύριο Χατζηθεοδόρου, ένας ακόμη κύκλος διαπραγμάτευσης ανοίγει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εν μέσω βομβαρδισμών. Αλλά θα το θέσω το ερώτημα. Γιατί κάνατε λόγο για μισή Ευρώπη, για λίγη Ευρώπη. Είμαστε ξανά μπροστά σε κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται στην Ρωσία προκειμένου να την φρενάρουν, έτσι, για να σταματήσει όλο αυτό το κακό το οποίο ξεκίνησε εκεί στην Ουκρανία. Εκείνο το οποίο φαίνεται όμως αυτή τη στιγμή και το βιώνουμε είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό? Ανακοίνωσε σήμερα, χθες και την ακρίβεια, επίσημη ανακοίνωση η Deutsche Bank, η γερμανική τράπεζα, ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει πλήρως από τη Ρωσία. Προφανώς τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Λέμε όχι στο ευρωομόλογο, δεν εξαρτώνται όλες οι χώρες το ίδιο από το φυσικό αέριο Ρωσίας-Ουκρανίας και είμαστε σε μια ανισόρροπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ίσον δηλαδή καταστάσεων να αντιμετωπίσουμε. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να βγούμε από αυτή την ιστορία στην οποία μπαίνουμε, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν επηρεάζονται τόσο όσο επηρεάζεται η Ευρώπη από τον πόλεμο αυτό. Αλλά κυρώσεις βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Οικονόμου, και ρωτώ, σε τι κατάσταση αναμένεται να βρεθούμε το επόμενο διάστημα, γιατί διάβαζα πριν από λίγο, πριν τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηθεοδόρου, ότι ετοιμάζει και νέο πακέτο κυρώσεων. Τώρα θα μου πείτε τι είδους κυρώσεις. Κυρώσεις οι οποίες όμως σε ένα μεγάλο μέρος τους επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις βιώνουμε εμείς ως επισιτιστική κρίση, κρίση ενέργειας, κρίση ακρίβειας.
Νομίζω, κύριε Οικονόμου, ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Νομίζω το είπα και στην αρχή κιόλας για την Λίγη Ευρώπη. Αυτό ακριβώς φάνηκε λοιπόν ότι η Αμερική, ο κύριος Μπάιντεν, χρησιμοποίησε ουσιαστικά την Ευρώπη για τις κυρώσεις που υποτίθεται θα επέβαλε στη Ρωσία. Είδαμε λοιπόν ότι οι κυρώσεις είναι πραγματικά αστείες. Ναι, γιατί να σας πω. Ο μόνος κερδισμένος από όλη αυτή την ιστορία είναι ο κύριος Μπάιντεν, η Αμερική δηλαδή, που θα πουλάει το φυσικό της αέριο σε μορφή LNG, το οποίο θα φτάνει και στη χώρα μας και θα έχει τουλάχιστον 30% μεγαλύτερο κόστος. Και βλέπετε βέβαια, κατατρομαγμένος και ο ίδιος, γύρισε πού? Στον Μαδούρο. Πήγε λοιπόν στη Βενεζουέλα και να ζητήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Απίστευτες καταστάσεις βιώνουμε. Δηλαδή, ανατροπές που σε πολιτικό επίπεδο έτσι περιμένουμε. Έτσι, απίστευτες καταστάσεις. Απευθύνεται στη Βενεζουέλα η Αμερική για να πάρει. Τα λέγαμε αυτά, κύριε Οικονόμου. Τότε όμως μας θεωρούσαν γραφικούς και μαδουραίους και κοροϊδευτικά και το ένα και το άλλο. Και βλέπουμε λοιπόν η πρώτη χώρα η οποία στράφηκε και άρχισε να παρακαλάει για πετρέλαιο από τον Μαδούρο. Ποιος ήταν? Ο κύριος Μπάιντεν, ο οποίος καταλαβαίνει πολύ καλά και το τι θα συμβεί περαιτέρω. Χρησιμοποίησε λοιπόν σαν ένα τσιράκι την Ευρώπη, έτσι ώστε να επιβάλλει κυρώσεις, γιατί ο ίδιος ουσιαστικά δεν έχει επιβάλει καμία κύρωση. Δεν έχουν τελειώσει πολλά πράγματα και οι πολλές συναλλαγές μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. Δεν φαίνεται αυτό εδώ. Και βέβαια η Γερμανία, η οποία τι έκανε? Δεν έστειλε ούτε αμυντικό υλικό όπως στείλαμε εμείς, υποτίθεται τα καλάθι, ούτε τίποτα. Ανθρωπιστική βοήθεια και τέλος. Γιατί εξαρτάται από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας. Και βέβαια, όπως είδατε, μπορεί να συμβαίνουν. Ναι, είναι δύο διαφορετικές συμπεριφορές μέσα σε μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και θα το χρησιμοποιεί, γιατί χωρίς αυτό η μισή Γερμανία θα σβήσει, κύριε Οικονόμου, ενεργειακά. Άρα, λοιπόν, μα το χρησιμοποιεί και για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα το αέριο, όχι μόνο για κίνηση θέρμανση η Γερμανία. Και δείτε λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι χώρες οι οποίες έτρεξαν τι να κάνουν, να βοηθήσουν αμυντικά την Ουκρανία. Εμείς που στείλαμε 20.000 καλάζινγκ, τα οποία τα είχαμε κατασχεμένα. Για ποιο λόγο το κάναμε αυτό? Βεβαίως να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Και θέλω εδώ να πω ότι η καταδίκη από μέρους μας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι ξεκάθαρη. Δεν το συζητάμε. Είμαστε υπέρ της επιβολής των σκληρών κυρώσεων και να πιεστεί η Ρωσία. Η χώρα μας όμως δεν μπορεί να στέλνει. Το ζήσαμε με το προηγούμενο εμπάργκο αυτό, κύριε Χατζηθεοδόρου, θέλω να το θυμίσω. Το είχα υπενθυμίσει και στους ακροατές μας. Στο πρώτο εμπάργκο, με την πρώτη εισβολή της Ρωσίας, που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι προς τη Ρωσία, θυμίζω πώς είχε κατρακυλήσει και η δική μας οικονομία. Πετούσαμε σε χωματερές. Και πάλι συνέβη το ίδιο. Και πάλι συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή. Και θα δούμε, κυρία Οικονόμου, το καλοκαίρι τα μειωμένα έσοδα από τον τουρισμό. Γιατί έρχονται τουλάχιστον 650 με 700.000 τουρίστες από τη Ρωσία και ξέρετε ότι οι τουρίστες από τη Ρωσία έρχονται με πάρα πολλά χρήματα και εξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Έχουν επενδύσει εδώ, έχουν ξενοδοχεία, έχουν σπίτια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα το πληρώσουμε. Και βέβαια, βγήκαμε λοιπόν με το πείμα της απομονωμένης Τουρκίας, του απομονωμένου Ερντογάν, και βλέπουμε σήμερα ο Ερντογάν μιλάει με όλους τους ηγέτες σήμερα για τον πόλεμο της Ουκρανίας, της Ιφιλίου, με τους Κινέζους, με τους Ρώσους, με τους Αμερικάνους, με τους Γερμανούς, με όλους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εμάς ο Πρωθυπουργός μας πήγε τετραήμερο στη Σύρο. Κυρία Οικονόμου, αυτά τα πράγματα είναι τραγικά και επικίνδυνα. Η επίσκεψη που είδαμε χθες με τον που έγινε του Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη και η συνάντηση με τον Ερντογάν, δυστυχώς τα μαθαίνουμε βέβαια από τον τουρκικό τύπο και όχι από τον ελληνικό τύπο, δυστυχώς. Ακόμα και εκεί είναι όλα και καλυμμένα. Ότι εκεί ο κύριος Ερντογάν έβαλε θέμα Αιγαίου, έβαλε θέμα γαλάζιας πατρίδας, τα έβαλε όλα, κύριε Οικονόμου. Εμείς τι κάναμε? Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό? Με αυτή την κυβέρνηση δυστυχώς όχι. Και αυτό είναι το ακόμα πιο επικίνδυνο και δυστυχώς μπροστά μας θα έχουμε πολλές. Καλά, δεν ήταν άγνωστο αυτό. Πριν επιβεβαιώσει η ελληνική κυβέρνηση, είχε βγει ο Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κόμματος του κ. Ερντογάν, και είχε βάλει την ατζέντα όλη, βρε. Και πείτε μου εσείς, πότε δεν μπαίνει αυτή η ατζέντα συνολικά από πλευράς Τουρκίας? Ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση να πάει για ένα χαλαρό γεύμα με τον Ερντογάν, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάει με όλους. Και μάλιστα χωρίς τη συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και καταλαβαίνετε τι μεγάλη σημασία που δίνουν η διπλωματία, κύριε Οικονόμου. Δεν είναι ένα πράγμα αστείο. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση δεν την έχει. Και μάλλον έχει να κάνει και με τις ενδοκομματικές μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εννοώ ίδρυκες οι οποίες υπάρχουν σήμερα.
τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Μητσοτάκη, που σίγουρα δεν συμφωνεί με τον άλλον όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Αυτό όμως δυστυχώς το πληρώνει η χώρα. Δεν ανακοινώθηκε κάτι ιδιαίτερο. Όλα δείχνουν βεβαίως πως απασχόλησε ο πόλεμος και το ενεργειακό. Και πάει το μυαλό των περισσότερων τώρα, βέβαια. Και εδώ θέλω να τονίσω, κυρία Οικονόμου, για το πόσο μεγάλη σημασία τώρα έχει αυτή η συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ουσιαστικά θωράξε τα βόρεια σύνορά μας. Για φανταστείτε λοιπόν τώρα και πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία να πέταγαν τουρκικά μαχητικά. Διασφαλίσαμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που τώρα το αναγνωρίζουν όλοι. Και χαριτολογώντας, να θυμίσω δηλαδή, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι φώναζαν για τη Μακεδονία, δεν κατεβήκαμε προς τα κάτω. Ξέρετε ότι υπάρχουν ανοιχτά κεφάλαια και στα δυτικά Βαλκάνια. Εννοείται πως θα υπάρχουν. Περιμένετε και μην βιάζεστε. Ξεκινήσαμε όμως και βάλαμε τις βάσεις. Αυτό σας λέω. Όμως θέλω να θυμίσω, και χαριτολογώντας να το πω εδώ, ότι όλοι αυτοί οι Μακεδονομάχοι σήμερα κάνουν ουρά για να πάνε στη Βόρεια Μακεδονία να βάλουν φτηνή βενζίνη και πετρέλαιο. Κυρία Οικονόμου, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί. Θα πρέπει να το κοιτάξουν. Είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Μην προτρέχουμε. Λίγο να σταθούμε σε αυτό που λέει ο κύριος Χατζηθεοδόρου. Τις τελευταίες εβδομάδες φεύγουν και πάλι ξανθιώτες προς Βουλγαρία και Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να ψωνίσουν βασικά αγαθά και να βάλουν βενζίνη. Ακριβώς. Αυτό θα είναι τεράστιο πλήγμα, γιατί είναι. Ήδη γονατίζει η οικονομία μας. Είναι, κυρία Οικονόμου. Αλλά θα μου πείτε τώρα και απ' την άλλη, αν ο άλλος δεν βγαίνει, τι θα κάνει. Κυρία Οικονόμου, δεν ξέρω. Να πάω να βάλω κατά μισό ευρώ λιγότερο για να γεμίσω μια φορά το τεπόζιτό μου, το θεωρώ ότι είναι αστείο. Αυτό φαίνεται και η λογική του, τι σημαίνει να είσαι πατριώτης. Εγώ θα ψωνίσω, αν χρειάζομαι ένα ζευγάρι, ένα μπλουζάκι, θα το ψωνίσω από την Ξάνθη και στο πληρώσω 10 ευρώ παραπάνω, αλλά γιατί πρέπει να στηρίξω την τοπική οικονομία. Λέει, πρέπει να στηρίξω το σπίτι μου, κυρία Οικονόμου. Πρέπει να στηρίξω το σπίτι μου. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να περάσει πλέον μέσα μας. Γι' αυτό και ζητάμε άμεσα την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Και αυτό νομίζω θα δώσει μια ανάσα στην αγορά. Κάποτε μας έλεγαν ότι η 13η σύνταξη, το επίδομα αυτό που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ήταν ψίχουλα το Πάσχα. Ήταν ουσιαστικά μια μικρή σύνταξη. Λοιπόν, κυρία Οικονόμου, αυτό όμως φάνηκε τελικά πόσο σημαντικό ήταν. Και τα χρήματα αυτά όλα πέσανε στην αγορά. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες γιορτές των Χριστουγέννων, είδαμε και τι έγινε τις προπροηγούμενες. Βέβαια, δεν παραλείπω να πω ότι πράγματι η πανδημία μας πήγε πίσω. Όμως ήταν η μεγάλη ευκαιρία να βοηθήσουμε, να ανατάξουμε και το σύστημα υγείας και να βοηθήσουμε και τους πολίτες μας. Είχαμε αυτή την άνεση με τη ρήτρα διαφυγής και βέβαια την ανοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ελλείμματα κτλ. Όπως έκαναν και οι άλλες χώρες. Είδαμε την Ισπανία. Έχει χαλαρώσει το σύμφωνο σταθερότητας. Αυτό λέει ο κ. Χατζηθεοδόρου. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, η κατάσταση της δικής μας της χώρας δεν είναι ίδια με των υπολείπων χωρών, ούτε καν με της Πορτογαλίας και της Ισπανίας που περάσαμε τα ίδια μαρτύρια, κυρία Χατζηθεοδόρου. Αλλά, πάση περιπτώσει τώρα. Άρα, και εγώ, κυρία Οικονόμου, τι ήταν θέμα. Γι' αυτό και περιμένουμε να ακούμε και τις οικονομικές προτάσεις, βέβαια, των κομμάτων. Έτσι. Νομίζω ότι εμείς το έχουμε καταθέσει από την πρώτη στιγμή. Θα τις αξιολογήσουμε. Είχαμε καταθέσει το κομμάτι των 12 προτάσεων από την πρώτη στιγμή, από το 2021, και ήμασταν και βοηθητικοί απέναντι στην κυβέρνηση για τις πρώτες αποφάσεις για την πανδημία, το πρώτο lockdown κτλ. Από εκεί πέρα, όμως, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ήμασταν κυβέρνηση εμείς. Νομίζω ότι η ευθύνη αποκλειστικά βαρύνει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Και φάνηκε τελικά ότι ήταν οι αποτυχημένες πολιτικές που ουσιαστικά μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Μάλιστα. Και όσο πιο γρήγορα φύγει αυτή η κυβέρνηση, κυρία Οικονόμου, τόσο καλύτερα θα είναι και για μας. Και σε τοπικό επίπεδο, και σε πανελλαδικό επίπεδο, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω λίγο να σταθώ σε ένα θέμα. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε ο κύριος Χατζηθεοδόρου. Εγώ κρατώ αυτό τον προβληματισμό. Δεν είναι μόνο προβληματισμός της Ελλάδας, είναι και άλλων χωρών. Παρακολουθώντας τα πρακτορία ειδήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς αυτές οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία δεν θα έχουν τον ίδιο αντίκτυπο. Το κύμα ακρίβειας θα είναι το ίδιο, αλλά δεν θα έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στο σύνολο των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ισχυρές οικονομίες παίρνουν ήδη μέτρα. Σήμερα ανακοινώνει δεύτερη δέσμη μέτρων προστασίας για το κύμα των ανατιμήσεων η Γαλλία. Το έχει κάνει ήδη η Γερμανία, προχωρούν και άλλες χώρες. Η Ισπανία ανέβασε το μισθό, το βασικό, τον κατώτατο στα 1.000 ευρώ. Εμείς είμαστε ακόμη εν αναμονή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις αυτές οι οποίες δίδονται στην ενέργεια, οι μηνιαίες. Και είμαστε εν αναμονή και των υπολείπων μέτρων, βέβαια, που θα ανακοινωθούν.
Αλλά δυστυχώς, το επαναλαμβάνω, δεν θα είναι ίδιος ο αντίκτυπος και φοβόμαστε, γιατί πολύ απλά η οικονομία της χώρας μας δεν είναι μια οικονομία υγιής. Είναι μια οικονομία η οποία τρικλίζει ακόμα και σήμερα. Και ξέρετε, ενώ είχε την ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης να πάρει με τόσα χρήματα, με ένα καθαρό δημοσιονομικό δρόμο, να πάρει μια οικονομία που άρχισε να μπαίνει στην κανονικότητα και να προχωρήσει, τα διέλυσε όλα. Και ξέρετε, τα διέλυσε γιατί είχε, σας λέω, υπογράψει συμβόλαια. Τα μοίρασε στους ιδιώτες. Αυτή είναι η λογική του. Είδαμε το φιάσκο. Αυτή ήταν η πρόταση προεκλογική της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χατζηδεοδόρου. Την υπερθεμάτισε ο ελληνικός λαός. Δεν έκρυψε. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε εστιάσει στο θέμα των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα σχεδόν στο σύνολο των τομέων της οικονομίας. Άρα λοιπόν, λάθος επιλογή θεωρώ. Εδώ υπάρχει και η ατομική ευθύνη σίγουρα των πολιτών, οι οποίοι σήμερα βιώνουν αυτό το μεγάλο πλήγμα της ακρίβειας, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα το κλίμα ήδη έχει αλλάξει και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Και ξέρετε, πλέον νομίζω ότι θα πρέπει να λέμε αλήθειες και να μιλάμε με στοιχεία. Θα ήθελα ίσως να πω, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει κάτι, θέλω να με ρωτήσετε. Ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, για κάτι το οποίο επισήμανε ο κύριος Αραχοβίτης κατά την... Αλλά ολοκληρώστε πρώτα και θα κλείσουμε με αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ο κύριος Αραχοβίτης, όσον αφορά τα τοπικά, για να γυρίσουμε και εδώ, για να μην μιλάμε γενικώς και ορίστως, γιατί πολλές φορές ο ακροατής μας μπορεί να κουράζεται και να βαριέται με τις γενικές απόψεις κτλ., το τι έκανε η Ευρώπη κτλ. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε και σε πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας. Ναι. Οι υποσχέσεις δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να πούμε ιδιαίτερα και τα τεράστια αυτά έργα τα οποία έκανε σήμερα αυτή η κυβέρνηση στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Και θα ήθελα να αναφερθώ για ένα μόνο λεπτό στο αρδευτικό έργο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χατζηθεοδόρου. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ, γιατί πραγματικά οι απαντήσεις που έλαβε ο κύριος Αραχοβίτης από δύο διαφορετικά υπουργεία για το θέμα αυτό, μάλλον μας προβλημάτισε παρά μας φυσίχασε. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι πάντως ένα θέμα το οποίο το ψάξαμε από την πρώτη στιγμή, όταν βγήκε εδώ και ο κύριος Κοντός, ο οποίος είπε για το μεγάλο έργο, το οποίο το πρότεινε ξανά στην κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης το ανακοίνωσε. Στα 21 αρδευτικά έργα τα οποία θα γίνουν στη χώρα, τα 8 τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποιες μελέτες, χωρίς καν να είναι μέσα αυτό το τεράστιο φαραωνικό έργο το οποίο προτάθηκε για την πόλη, για την Ξάνθη. Εμείς λοιπόν τι κάναμε. Το πρώτο που κάναμε, κύριε Οικονόμου, ήταν να μην αρχίσουμε να φωνάζουμε και να λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Θα ρωτήσουμε τις υπηρεσίες. Θα πάμε στις υπηρεσίες. Πήγαμε λοιπόν στις υπηρεσίες της περιφέρειάς μας, οι οποίες στεγάζονται στην Καβάλα, να δούμε τι συμβαίνει τελικά με αυτό το έργο. Πράγματι μπορεί να συμβεί. Πρώτα απ' όλα το έργο αυτό το 2018, μετά από προσφυγές οικολογικών οργανώσεων, ακυρώθηκε στο ΣΤΕ. Και εγώ λέω ότι ίσως εκεί να υπήρξαν και άλλα προβλήματα, αλλά με έναν τρόπο ίσως θα μπορούσε να γίνει. Για να γίνει λοιπόν αυτό το έργο, το οποίο ουσιαστικά κόστιζε 203 εκατομμύρια, εμείς είδαμε ότι με την υλοποίησή του, αν πραγματικά θα γινόταν τελικά, θα έφτανε στα 500. Είδαμε τελικά ότι είναι ένα πραγματικά τεράστιο έργο. Το τεχνικό κομμάτι δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για το πώς θα γίνει. Γιατί δεν είμαστε και τεχνικοί. Αλλά ρωτήσαμε τις υπηρεσίες, είναι εφικτό αυτό το έργο εδώ να μπορέσει να γίνει. Λοιπόν, λίγο πολύ μας είπαν λοιπόν οι υπηρεσίες ότι πραγματικά είναι σχεδόν αστείο να μιλάμε σήμερα για ένα τόσο μεγάλο έργο. Γιατί χρειαζόμαστε ένα καινούριο ακόμα φράγμα το οποίο πρέπει να γίνει ως ταμιευτήρας για να γίνουν αυτά τα αρδευτικά έργα. Γιατί χρειάζεται πλέον να ξέρουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία, γιατί ο Νέσος δεν είναι δικός μας ποταμός, από αλλού πηγάζει και μάλιστα από τη Βουλγαρία, που υπάρχει μια συμφωνία η οποία λύγει το 2033 με τη Βουλγαρία, που εμείς παίρνουμε το 29% των υδάτων από εκεί, τώρα, σε αυτή τη συμφωνία. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η επόμενη συμφωνία, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε και την ποσότητα του νερού την οποία θα έχουμε μετά από 10, 15, 20 χρόνια. Μας έβαλαν λοιπόν τα στοιχεία κάτω και μας έδειξαν ότι πραγματικά αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι δεν χρειαζόμαστε αρδευτικό έργο στην περιοχή. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι ως κυβέρνηση εμείς είχαμε εντάξει 31 αρδευτικά έργα το 2019, κύριε Οικονόμου. Με ένα κόστος... λίγο πριν τις εκλογές. Ήταν έτοιμο το σχέδιο, το καταθέσαμε πριν τις εκλογές, μάλιστα μελετημένο και με κόστος 448 εκατομμύρια για 31 αρδευτικά έργα σε όλη τη χώρα. Μικρής κλίμακας,
Γιατί πρέπει να εκμεταλλευτούμε και το νερό που υπάρχει και την κλιματική αλλαγή. Και ήταν αυτό ένα πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 448 εκατομμύρια για όλη τη χώρα. Και εδώ έχουμε μια πρόταση τεράστια των 203 εκατομμυρίων για ένα έργο μόνο στην περιοχή. Κάτι που είναι εντελώς ανέφικτο. Να σας το πω. Ήταν μια κορονοϊδία, κυρία. Ακούστε με λίγο, κύριε Χατζηθεοδόρου. Παρακαλώ. Τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο είδωρ 2.0 δεν είναι της ίδιας φιλοσοφίας με τα έργα τα οποία είχε εντάξει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι το αρδευτικό. Βεβαίως. Είναι έργα τα οποία προωθούνται μέσω συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ΣΔΙΤ, άλλα χαρακτηριστικά δηλαδή. Βεβαίως. Μπαίνουν κολοσσοί, εταιρείες κολοσσοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και από την Ελλάδα και από τη Γαλλία, νομίζω. Πάρα πολλές εταιρείες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι και πιο γρήγορα τρέχει με αυτή τη διαδικασία το έργο. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πόσο μπορεί να καλυφθεί το ποσό. Όντως η κοστολόγηση για το δικό μας έργο, προϋπολογισμός το δηλαδή, περί τα 203 εκατομμύρια. Ναι. Οπότε κυρία Οικονόμου, δίνουμε λοιπόν αυτό εδώ το έργο στους ιδιώτες. Και κοιτάξτε, το ενταχθεί, δεν έχει ενταχθεί, έχει προταθεί. Στο έχει δίδυμα. Προταθεί, έχει προταθεί. Από όσο διαβάζω προχθές, εντάχθηκαν από τα προτινόμενα αυτά έργα στο είδωρ 2.0 μόνο δύο με ΣΔΙΤ. Όλα αυτά έτσι θα γίνουν, όλα, έτσι. Όλα, και αφορούν όχι βέβαια το δικό μας, αλλά την κατασκευή αρδευτικών δικτύων στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, 164,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, και το φράγμα Μιναγιώτικου στις περιοχές του Δήμου Πύλου, Νέστορο, στη Μεσσηνία, 142 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτά για τα οποία ήδη είχε απαντήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης στην ερώτηση του κ. Αραχοβίτη αυτά ακριβώς, τα δύο. Ακριβώς έτσι είναι. Βλέπετε λοιπόν δύο τεράστια έργα με τεράστια ποσά, κυρία Οικονόμου, που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είπατε το κιόλας σας ότι είναι ΣΔΙΤ, που δεν ξέρει κανείς αύριο όλο αυτό το κόστος πού θα μεταβιβαστεί. Εγώ λέω ότι θα μεταβιβαστεί στον αγρότη. Θα έχει τη δυνατότητα ο αγρότης να πληρώνει το νερό αυτό εδώ? Όχι. Και ξέρετε γιατί όχι? Γιατί βλέπουμε και το πόσο μπορεί να πληρώσει τώρα τα συγκεκριμένα ήδη αρδευτικά έργα που υπάρχουν. Το ΕΒ δηλαδή. Ξέρετε ότι υπάρχουν αγρότες οι οποίοι χρωστάνε και μέχρι και 50.000 ευρώ νερό στο το ΕΒ. Μιλάμε για τέτοια νούμερα. Εδώ σε εμάς. Βεβαίως. Βεβαίως κύριε Κονό. Πήραμε στοιχεία λοιπόν, σας λέω, από την. Δηλαδή χρεοκοπημένους αγρότες. Ακριβώς. Πήραμε λοιπόν, σας λέω, τα στοιχεία αυτά από την περιφέρεια, από την υπηρεσία υδάτων. Δεν μας μίλησε κανένα τυχαίος εκεί. Πήραμε τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτό εδώ. Ξέρετε ότι έχουμε 6.000 γεωτρήσεις. Η υφαλμήρηση εδώ είναι τεράστια. Αυτά όλα πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Και για το συγκεκριμένο αυτό. Μα υποτίθεται ότι αυτό το έργο θα τα βάλει σε μία σειρά. Υποτίθεται ότι αυτό το έργο θα τα βάλει όλα αυτά που είπατε σε μία σειρά. Μπράβο, κύριε Οικονόμου. Αυτό λοιπόν το υποτίθεται σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μελέτες υδραυλικές, γεωλογικές, περιβαλλοντολογικές. Δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη, κυρία Οικονόμου. Ούτε μία μελέτη. Και ξέρετε ότι αυτές οι μελέτες κρατάνε ίσως και 3 και 4 και 5 χρόνια. Μα εμείς δεν έχουμε καμία. Οπότε όταν ακούω λοιπόν ότι άμεσα το έργο μπαίνει σε εφαρμογή, αυτά λοιπόν, κυρία Οικονόμου, είναι μία κοροϊδία. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μπούρδες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος, να μην περιμένει λοιπόν τέτοια πράγματα. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι χαζοί ούτε οι γεωργοί μας ούτε οι κτηνοτρόφοι μας. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά, επειδή το κουβεντιάσαμε και αυτές τις μέρες με τον κύριο Αραχοβίτη στις συναντήσεις που είχαμε. Κανείς δεν το περιμένει, κανείς δεν πιστεύει. Όλα αυτά πλέον γίνονται, λέγονται για να λέγονται. Και φαίνεται πόσο τελικά στηρίζει σήμερα η κοινωνία όλο αυτό το πράγμα. Μας κοροϊδεύουν, κύριε Οικονόμου, και είναι πολύ ξεκάθαρο. Να μην σας δώσω όμως και σας περιπλέξω με άλλα στοιχεία, που είναι αρκετά τα οποία έχουμε συλλέξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Προκαλούμε, το επαναλαμβάνω, κύριε Οικονόμου, ότι διαφορετικό υπάρχει, αν πραγματικά λένε ψέματα ή αν έχουν να πούν κάτι άλλο, καλούμε σήμερα σε ζωντανό debate όποιον θέλει σήμερα, μιλάμε για την πόλη μας εδώ, να βγει και να μας πει το διαφορετικό και να αντιπαρατεθούμε με στοιχεία και επιχείρηματα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που εμείς παραλάβαμε, τι παραδώσαμε. Αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτό πάντως, κύριε. Δεν ξέρω αν το αποφεύγουν, κύριε Οικονόμου, το αποφεύγουν και ακούμε μόνο πυροτεχνήματα, όπως ο κύριος Μητσοτάκης αποφεύγει εννοείται τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί να έχει δίπλα του, φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν επιχειρήματα, γιατί υπάρχουν πραγματικά στοιχεία. Και εκεί νομίζω ότι η αλήθεια θα είναι οδυνηρή. Εμείς πάντως είμαστε ανοιχτοί. Εγώ θα πω μόνο το εξής. Αρδευτικό έργο
δεν ξέρω εάν τα χαρακτηριστικά θα είναι τα χαρακτηριστικά, εν πάση περιπτώσει, που μέχρι τώρα γνωρίζαμε στην περιοχή μας, ή αν θα είναι κάπως διαφορετικά, είναι απαραίτητο. Δεν γίνεται αλλιώς να μειωθεί το κόστος παραγωγής, κύριε Χατζη Θεοδόρ. Δεν γίνεται διαφορετικά να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή αργήσαμε στο μεγάλο αρδευτικό, ουέ και αλίμονο, εάν σκοντάψουμε πάνω σε... Αυτή είναι η εκτίμηση του κόμματός σας. Ακούσαμε και τον κύριο Αραχοβίτη, ακούμε και εσάς. Το ακούσατε. Νομίζω ότι δεν λέμε όχι στα αρδευτικά έργα. Προφανώς πρέπει να γίνουν αρδευτικά έργα. Έτσι, είναι αναγκαίο. Είναι, είναι αναγκαίο. Και ξέρετε κάτι, εμείς ακόμα έχουμε νερό. Αυτά κουβεντιάσαμε τον κύριο Αραχοβίτη προχθές. Εμείς ακόμα έχουμε και νερά τα οποία μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Το σημαντικό είναι όμως να γίνει ένα πρόγραμμα για αυτό το πράγμα. Πρόγραμμα, πρόγραμμα και μελέτες. Δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη διάθεση. Το αρδευτικό το μεγάλο είχε μελέτες, ενδεχομένως να χρειάζονται μια επικαιροποίηση, κύριε Οικονόμου. Όχι, κύριε Οικονόμου, δεν υπάρχει μελέτη. Δεν υπάρχει μελέτη ούτε για, για επικαιροποίηση για το μεγάλο. Μόνο εξαγγελίες είναι. Εάν υπήρχε μελέτη, κύριε Οικονόμου, ίσως να το βάζαν και στο ΙΔΟΡ 2. Δεν υπάρχει καμία μελέτη, σας το λέω, μέσα από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Στο ΙΔΟΡ 2 έχει προταθεί. Έχει προταθεί στο ΙΔΟΡ 2. Έχει προταθεί για να ξεκινήσουν οι μελέτες. Δεν υπάρχει καμία μελέτη. Οπότε αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Ούτε τα επόμενα 10 χρόνια, κύριε Οικονόμου. Και με τέτοιο μεγάλο κόστος. Να δούμε τι θα απαντήσει και το Υπουργείο στην επερώτηση Αραχοβίτη. Κατέθεσε επερώτηση ο κύριος Αραχοβίτης. Βεβαίως. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να κοινοποιηθεί η απάντηση που θα λάβει. Βεβαίως. Και στα τοπικά εδώ μέσα ενημέρωσης, γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα. Οπότε, κύριε Οικονόμου, άμεσα και για να κλείσω, και συγγνώμη αν κούρασα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και για τους αγρότες και για όλους μας είναι το πλαφόν στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου. Πάρα πολύ σημαντικό. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα δεν γίνεται αλλιώς. Οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να βγουν να οργώσουν και να σπίρουν τα χωράφια τους. Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής και βέβαια η αύξηση του μισθού. Αυτά νομίζω είναι τα 4 σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, ίσως και τον επόμενο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μέτρα που μπορεί να κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς δεν θέλει. Και να σταματήσουμε τις πατάλες στα Golden Boys και σε όλη αυτή την, σε όλα αυτά που γίνονται το μοίρασμα των χρημάτων στις μεγάλες εταιρείες. Άκτορα, Τέρνα κτλ. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χατζηθεοδόρου. Κύριε Οικονόμου. Έχω την αίσθηση ότι σύντομα θα τα ξαναπούμε. Ναι, νομίζω πως θα τα όχι μόνο με εσάς, έχω την αίσθηση ότι θα ανοίξει πια η πολιτική βεντάλια. Βεβαίως, κύριε Οικονόμου, είμαστε... Είναι νομίζω... και πολύ σοβαρά τα θέματα τα οποία πυροβολούν από παντού, η κοινωνία, η οικονομία, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει πεδίο. Η υγεία, η παιδεία, παντού. Δεν υπάρχει πεδίο το οποίο να έχει μείνει χωρίς να έχει υποστεί πλήγματα. Και αυτό το οφείλουμε στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Επιμένετε. Επιμένετε. Επιμένει ο κύριος Χατζηθεοδόρου. Επιμένω και νομίζω ότι. Το λέω γιατί οι κρίσεις ήταν απανωτές, μια πίσω από την άλλη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η αίσθηση. Αυτή είναι η πολιτική αίσθηση του κυρίου Χατζηθεοδόρου. Αυτή είναι η πρόταση καταρχάς. Στεκόμαστε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την ακούσαμε, τον ευχαριστούμε θερμότατα. Εμείς θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Χρωστάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.